Πάμε σε ένα βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας να δούμε πώς ο ίδιος μπορεί να μας διαφωτίσει, να μας δώσει απαντήσεις. Κύριος Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Καλημέρα, κύριε Κυρανάκη. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Περιμένουμε να καταλάβουμε τι συμβαίνει τώρα, κύριε Κυρανάκη, και πώς θα απαντήσει η κυβέρνηση σε όλα αυτά. Φανταζόμαστε ότι και στη Βουλή θα απαντήσει ο Πρωθυπουργός με την ευκαιρία και της νομοθετικής πρωτοβουλίας που αναλαμβάνει. Αλλά και πώς θα απαντήσει πολιτικά, ποιες πρωτοβουλίες θα αναλάβει, τι θα κάνει η κυβέρνηση. Πρώτα απ' όλα, θέμα υπάρχει ή όχι? Είναι πολύ σοβαρές καταγγελίες και προφανώς και εγώ προσωπικά είμαι υπέρ της έρευνας από τη δικαιοσύνη, η οποία πρέπει να αφαιθεί να κάνει τη δουλειά της. Διότι υποθέσεις τέτοιου είδους, όπως έχουμε δει και στο παρελθόν, αν γίνονται μακρόσυρτες και γίνονται μακρόσυρτες βάσει περιεχομένου φημών και αιτιάσεων χωρίς αποδεικτικά στοιχεία, μπορούν να κάνουν πάρα πολύ κακό συνολικά στο πολιτικό σύστημα. Το έχουμε δει με την Νοβάρτης, το έχουμε δει με άλλα υποτιθέμενα σκάνδαλα, τα οποία για 3, 4, 5 χρόνια κρατούσαν ομοίρους ουσιαστικά πολιτικούς, κάποτε πολιτικούς αντιπάλους εκάστοτε κυβέρνησης, κάποτε κάποιους άλλους, χωρίς να φέρουν αποτέλεσμα. Άρα λοιπόν αυτοί που καταγγέλουν σε ένα κράτος δικαίου του δυτικού κόσμου έχουν και την υποχρέωση να φέρουν τα στοιχεία. Εμένα προσωπικά μου προκαλεί εντύπωση πώς γίνεται κάποιος ο οποίος επικαλείται την πληρότητα των αποδεικτικών στοιχείων, ότι την έχει στα χέρια του, να μην την καταθέτει, να μην τη δημοσιεύει έστω, ώστε να μπορέσει να πετύχει και το δικό του στόχο, ο οποίος κατά τη γνώμη του είναι η πλήρης διαλεύκανση της υπόθεσης και να χυθεί άπλετο φως. Ας χυθεί λοιπόν άπλετο φως από αυτούς που επικαλούνται ότι έχουν στοιχεία. Έτσι, και όταν έχουμε στοιχεία και δεδομένα στα χέρια μας, να συζητήσουμε. Τώρα να συζητήσουμε επιφυμών και ενδεχομένων. Εδώ όμως, κυρία Κυρανάκη, ένα πράγμα είναι αυτό που λέτε. Και το συζητάγαμε και με τον Δημήτρη, έτσι ξεκινήσαμε τη συζήτηση, την εισαγωγή. Εδώ πρέπει να δούμε τι κάνει η δικαιοσύνη και σε ποιους χρόνους κινείται και σε ποια κατεύθυνση. Από την άλλη μεριά, η παραπομπή της υπόθεσης στη δικαιοσύνη φτάνει, διότι υπάρχει μια μεγάλη μερίδα της κοινής γνώμης που αναρωτιέται αν αυτά έχουν συμβεί. Και αναρωτιέται και ποιες πρωτοβουλίες θα πάρει η κυβέρνηση, προκειμένου να ξεκαθαρίσει το τοπίο. Ανεξάρτητα από το αν ο καταγγέλων έχει και το βάρος της απόδειξης, δεν μπορεί μία κυβέρνηση να μένει αδρανής και να λέει «Α, παιδιά, στη δικαιοσύνη και όταν αποφασίσει, όταν ξεκαθαρίσει, όταν αποφανθεί». Νομίζω ότι όλοι από τη δικαιοσύνη περιμένουν να βγάλει αποτελέσματα. Δεν νομίζω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, ας πούμε, αντιπολίτευση ή οι καταγγέλλοντες θέλουν η κυβέρνηση να διερευνήσει αυτό που αποκαλούν σκάνδαλο, διότι όπως λένε, δεν την εμπιστεύονται κιόλας. Οπότε νομίζω ότι συμφωνούμε ότι η δικαιοσύνη θα μπορέσει με έναν αντικειμενικό τρόπο, με έναν τρόπο ο οποίος θα είναι πλήρης, να διελευκάνει την υπόθεση. Από εκεί πέρα, θεσμικές πρωτοβουλίες έχει πάρει η κυβέρνηση, όπως είναι για παράδειγμα η δεύτερη υπογραφή του εισαγγελέα θετών της νόμης επισυνδέσεις ΤΕΙΤ, όπως είναι μια σειρά από άλλες δικλείδες οι οποίες ψηφίστηκαν τον περασμένο Σεπτέμβριο και όπως είναι αυτές οι οποίες θα ανακοινώσει τις επόμενες ώρες και μέρες ο Πρωθυπουργός για την περαιτέρω θωράκιση. Όμως πρέπει να καταλάβουμε κάτι. Τα κακόβουλα λογισμικά λειτουργούν από οποιοδήποτε σημείο του πλανήτη. Δεν σημαίνει ότι αν απαγορευτεί κάτι στην Ελλάδα και απαγορεύεται ήδη σήμερα κάτι στην Ελλάδα, δεν έχει δυνατότητα κάποιος ο οποίος είναι στην Ινδονησία, στην Αυστραλία, στον Καναδά να μπορέσει να κάνει πράγματα απομακρυσμένα. Αυτό συμβαίνει σε όλες τις χώρες δυστυχώς και αυτό επιβάλλει περισσότερα πρωτόκολλα ασφαλείας για να μπορέσουν οι επικοινωνίες όλων να διατηρούν στην πράξη το απόρριτο, το οποίο είναι σημαντικό για μας, ειδικά ως πολιτικά πρόσωπα και ειδικά για εσάς, σαν δημοσιογράφους και οποιονδήποτε έχει έτσι ένα δημόσιο βήμα, μια παραπάνω ευθύνη στα χέρια του, είναι σημαντικά για μας και θα πάρουμε θεσμικές πρωτοβουλίες. Αλλά εμείς δεν θέλουμε να χτυρθεί επί μήνες, χρόνια, δεκαετίες ένα υποτιθέμενο σκάνδαλο το οποίο δεν θα φέρνει αποτέλεσμα. Γιατί έτσι, κύριε Κυρανάκη, να γιατί έτσι κανείς δεν βγάζει άκρη και κανένας πιστεύει ότι θέλει χωρίς να διασφαλίζουμε ότι λέμε πράγματα βασισμένα στην πραγματικότητα. Μπορεί να προκαλέσει αυτή η ιστορία πολιτικές εξελίξεις, μπορεί να επισπεύσει τις εκλογές για παράδειγμα, τι βλέπετε εσείς? Νομίζω ότι είχε πάρει την απόφαση ο Πρωθυπουργός και δηλαδή ακόμη και όταν είχε θεωρητικά εκλογικό κίνητρο να τις κάνει νωρίτερα, γιατί οι δημοσκοπήσεις ήταν πιο ευνοϊκές, γιατί τα ποσοστά μας ήταν μεγαλύτερα, δεν τις έκανε. Θεωρώ ότι έχει πάρει την απόφαση του να κινηθεί θεσμικά και να φτάσει στην ολοκλήρωση της τετραετίας και να κρυθεί στη βάση της ολοκλήρωσης της τετραετίας για όλα όσα έχει κάνει και όλα όσα δεν έχει κάνει. Και όλα όσα θα υποσχεθεί βεβαίως για την επόμενη τετραετία. Αυτή είναι η αντίληψη που έχουμε στη Νέα Δημοκρατία, αυτή είναι και η αντίληψη του Πρωθυπουργού και νομίζω στο τέλος θα κρίνουν οι πολίτες
πού κάναμε λάθος, τι κάναμε σωστά, τι υποσχεθήκαμε, τι κάνουμε με αυτά που υποσχεθήκαμε και τι προγραμματίζουμε για την επόμενη τετραετία. Ναι. Πάντως, εδώ φαίνεται και κορυφαία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας να στέκονται προβληματισμένα απέναντι σε όλες αυτές τις, σε όλη αυτή την υπόθεση με τα δημοσιεύματα κτλ. Για παράδειγμα, ο κύριος Δένιας λέει ότι σήμερα από τις Βρυξέλλες είναι διαρκή συνεργασία με τον Πρωθυπουργό, χαρακτηρίζεται από αμοιβαία εμπιστοσύνη. Με καλύπτει απολύτως η διαβεβαίωση του Πρωθυπουργού, θα χυθεί άπλετο φως, λέει ο κύριος Δένδιας. Ναι, και όλοι θέλουμε να χυθεί άπλετο φως και όλοι θέλουμε να διερευνηθεί και να διαλευκανθεί η υπόθεση από τη δικαιοσύνη. Uh-huh. Αλλά δεν βλέπω εγώ κάποιον από τους ενδιαφερόμενους ως παρακολουθούμενους να λέει κάτι διαφορετικό. Uh-huh. Και πρέπει νομίζω να ερωτηθούν και τα στελέχη της αντιπολίτευσης, όπως ο κύριος Σπύρης και η κυρία Γερο Βασίλη, αν έχουν κάνει έτοιμα στην ΑΔΑΕ για την παρακολούθησή τους από την ΕΕΠ, όπως έχουν καταγγείλει. Γιατί ό,τι έλεγαν το επιχείρημα, ότι το κέντρο είναι ενιαίο. Mm-hmm. Και ότι το κέντρο είναι ενιαίο σημαίνει ότι θα δούμε αυτό που είδαμε και με τον κύριο Ανδρουλάκη. Ότι δηλαδή υπάρχει μια απόπειρα με το Predator και ότι θα αποδειχθεί ότι μας παρακολουθεί και η ΕΕΠ. Mm-hmm. Έχουν κάνει λοιπόν έτσι στην ΑΔΑΕ για να δουν αν παρακολουθούνται από την ΕΕΠ. Και αν ναι, ποιο είναι το αποτέλεσμα. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κυρανάκη. Να είστε καλά. Ευχαριστώ και εγώ. Καλή εβδομάδα.